Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Και να περάσουμε τώρα στο βραβείο καλύτερης ενδυματολογίας. Είναι αλήθεια, καμιά φορά τα ρούχα... Δεν κάνουν τον παπά. Ναι, αλλά φαντάζεσαι τον παπά χωρίς τα ράσα. Καμιά φορά τα ρούχα μας βγάζουν από τα ρούχα μας, λέω εγώ. Εγώ πάντως ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τη λύση ιδιαίτερα των γυναικών ηθοποιών με τα ρούχα, αφού έτσι κι αλλιώς την πρώτη σκηνή θα τα φορέσουν και μετά θα τα πετάξουν. Αλλά τι λες τώρα. Για την τέχνη πάντα μιλάμε. Είναι δυνατόν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, προχωράω και προτείνω να περάσουμε καλύτερα να δούμε τις τρεις επικρατέστερες υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ενδυματολογίας. Καλύτερη ενδυματολογία. Οι τρεις υποψηφιότητες αλφαβητικά είναι Έντα Δημοπούλου, Ματωμένα Χώματα, Α. Θα τους μισώ όλους. Και αυτόν. Και αυτόν. Κέλλη Σταματοπούλου, Έχω ένα μυστικό, Α. Εσείς που είσαστε τόσο νόστιμος. Στοπ! Ιουλία Σταυρίδη, Κώστας Καριωτάκης, Ετένα. Και το βραβείο καλύτερης ενδυματολογίας ελληνικής παραγωγής απονέμεται... στην Έντα Δημοπούλου για τη σειρά Ματωμένα Χώματα του Α. Έντα Δημοπούλου, Ματωμένα Χώματα. Δεν πρέπει να είναι εδώ, όπως... εδώ είναι, εδώ είναι. Ζητώ συγγνώμη. Συγχαρητήρια κύριε Δημοπούλου. Λοιπόν, πρώτα θέλω να ευχαριστήσω βέβαια από Θεού άρχεστε τον μεγάλο μου αυτό Κώστα τον Κουτσομίτη που μου έδωσε την ευκαιρία για να κάνω τα 4 από τα καλύτερα σύρια που γυρίστηκα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ Κωστάκη. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τον περίφημο Γιάννη Κουτσομίτη που μου αγόρασε χιλιόμετρα υφάσματα για να φτιάξω 1840 κοστούμια. Ούτε ένα ούτε δύο. Καταλαβαίνετε τι πανήπυρχε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλφα που με στήριξε πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά. Πρώτη φορά κανάλι στηρίζει ενδυματολόγο. Δεν ξέρω πώς έγινε το θαύμα, έγινε όμως. Τελικά θέλω να αφιερώσω αυτό το ωραίο βραβείο στους κατοίκους της Ξάθης, των Αυδείρων, του Νέου Παντελεήμονα, των Μεστών της Χίου, που μας στηρίξανε στο γύρισμα των τόσων χιλιάδων ανθρώπων που μας χρειαζόντουσαν για αυτές τις σκηνές. Ήταν το ανθρώπινο τοπίο για το οποίο νοιάστηκα περισσότερο για τα κοστούμια του παρά για τους πρωταγωνιστές μας. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην κυρία Έντα Δημοπούλου. Και πάμε στην τελευταία κατηγορία για σας. Βεβαίως. Βραβείο καλύτερης σκηνογραφίας ελληνικής παραγωγής. Οι τρεις επικρατέστερες υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης σκηνογραφίας. Α, δεν έχεις να πεις κάτι εδώ. Όχι. Είναι. Να πέσει το βίντεο τώρα. Οκ. Καλύτερη σκηνογραφία. Οι τρεις υποψηφιότητες αλφαβητικά είναι Γιούλα Ζωιοπούλου, Κώστας Καριωτάκης, Ετένα. Α, όχι κύριε Ειρηνοδίκη, σωστή είναι. Στάσου, να σου φέρω άλλο. Λες να μας φάξουν όλους οι Τούρκοι. Μιχάλης Δούγκος, Ματωμένα Χώματα, Α. Θα καταλήψουμε στην τύχη τους. Τζιοβάνι Τζανέτης, Πολυκατοικία, Μέγκα. Εξαίρεση την πολυκατοικία. Η καλή χώρα παντού. Ποιος την πρωτόπα αυτή τη μάχη. Διάσταση να κάνω τώρα έτσι για να έρθει η γυναίκα μου σε... Παλιάτσου. Μένα μου αρέσει να είμαι από κάτω. Πού έχουν το σημείο G οι γυναίκες? Στο κεφάλι. Γι' αυτό πάει τόσο συχνά κομμωτήριο. Και το βραβείο. Το βραβείο λοιπόν καλύτερη σκηνογραφία ελληνική παραγωγή απονέμεται. Στη Γιούλα Ζωιοπούλου για τη σειρά Κώστας Καριωτάκης τη ΕΤΕΝΑ. Γιούλα Ζωιοπούλου λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τους συνεργάτες μου που ήταν δίπλα μου όλο αυτό το καιρό που είχαμε τα γυρίσματα. Το σκηνοθέτη μου τον Τάσο Ψαρά, ο οποίος υπήρξε αστήρευτη πηγή βοήθειας και έμπνευσης. Την εταιρεία παραγωγής CL Productions του Κώστα του Λαμπρόπουλου που πραγματικά με βοήθησαν και στάθηκαν δίπλα μου όλο αυτό το καιρό. Και επειδή τα βραβεία είναι πάρα πολύ ωραία και οι γιορτές είναι απίθανες και τέλειες, θα ήθελα να πω κάτι στα κανάλια και όσους μπορούν να μας ακούσουν, ότι οι τεχνικοί είναι άνθρωποι που έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ αυτές τις δουλειές. Το 70% αυτών των ανθρώπων αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Παρακαλώ, κάντε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην κυρία Ζωγιοπούλου και για το βραβείο και για αυτά που είπε. Και να ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ τελειώνει η μικρή διαδρομή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας, Αντιγόνη και Παναγιώτη, και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι.